Eurogroup! Αυτό, Eurogroup, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Αλλά πιάσαν έναν που έχει στην κατοχή του προσωπικά δεδομένα 9 εκατομμυρίων πολιτών. Από αυτόν θα πήρε τη λίστα, αυτός που πήρε τη λίστα και την έδωσε στη Λαγκάρντ. Πάντως, είδατε ηλεκτρονικοτεχνολογία. Παλιά με τη γραφειοκρατία και τη χαρτούρα. Δεν έχανες χαρτί, δεν έχανες έγγραφα. Απλώς δεν τα βρίσκε. Με τα κομπιούτερ, φράπ, τους τα κλέψαν όλα από το Υπουργείο Οικονομικών. Είδες, τεχνολογία είναι. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Καλό είναι να τον έχουν αυτό για backup. Άμα γίνει καμιά μαλακή, θα το προστρέξουν σε αυτό. Τα... τον οποίο τον πιάσαν, λέει. Και είπε, εγώ λέω ότι καν τα κοίταξα. Παπα Κωνσταντίνου, σχολή έκανες. Τριμερής επιτροπή θα φτιαχτεί για τον συντονισμό της τριμερούς κυβέρνησης. Αυτή την τριμερή επιτροπή ποιος θα τη συντονίζει? Και ήταν να πάει, λέει, δεν ξέρω, Σαμαρά στο Κατάρ. Άκυρο, λέει, το ταξίδι λόγω του ματιού, λέει, το μάτι. Του μάτιαξα. Όχι τίποτα, τζάμπα τον κουβεντολόγιο με του Γιαραμπή. Θα πήγαινε για να προσελκύσει επενδύσεις στο Κατάρ. Προς το παρόμο του Κατάρ, προσελκύει πρωθυπουργός. Αυτό. Πάντως τον Ευαγγελάτο ζαλίστηκα. Μιλούσα για τα εργασιακά. Αν κατάλαβα καλά, απολύεσαι και λες πόσα χρωστάω να τα δώσεις να φύγεις. Αυτό. Το εκεί Καλογεροπούλο στον Ευαγγελάτο. Αυτή πιο ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρα. Αγωνία με λαχτάρα να δανείζομαι. Φύγανε όλοι παγωτό. Εγώ ένα έχω να πω. Και το θυμάμαι όταν είχαν πει οι ίδιοι οι κυβερνώντες, λένε τα άδικα αυτά μέτρα, όταν λένε αυτά τα μέτρα άδικα, καθιστούν αυτόχρημα τη φορά αποφυγή νόμιμη άμυνα. Ο Τσίπρας πάντως το είπε, τώρα επανέλαβε και δηλώσεις ότι είναι λάθος άλλη αυτή τη στρατηγική. Τσίπρα, δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Τόσο να είναι στρατηγική το βλέποντας και κάνοντας. Αυτό. Ο Μπένι δήλωσε, έκανε για το Πασόκ. Έχουμε ανάγκη από μια νέα αφετηρία. Γιατί, προπονήθηκες να τα πας καλύτερα και δεν το πρόσεξα? Η ιδιωτική επίσκεψη Ράιχεμπαχ στο σπίτι του Γλέζου. Και καλά! Για τις γερμανικές αποζημιώσεις ότι ζήτησε ο Γλέζου. Φως φανάρι, συνεργάτη των Γερμανών. Τα λέγει η Χρυσή Αυγή. Και μετά το χαμογέλα Ρέτη σου ζητάνε και το καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς του χρόνου του Μίσιου. Που πέθανε. Διαβάστε και τους ανθρωποφύλακες του Κοροβέση. Να δείτε τα καθαρά χέρια πόσο καθαρά ήταν. Δεν θα κουραστεί, το λιγοσέλιδα βιβλία είναι. Στον Ευαγγελάτο το είδαμε τις σχολές τέλος. Τις κόβουν, λέει, γιατί δεν μπορούν να προσλάβουν άλλους αστυνομικούς, άρα πρέπει να σταματήσουν να βγάζουν αστυνομικούς. Να δω 50χρονο ματατζή να κυνηγάει κουκουλοφόρο και τι στον κόσμο. Τώρα η Τρόικα θα σταματήσει και την αναπαραγωγή του κουκουλοφόρου για να παίζουμε δίκαια. Κλείνουν και τα Κώστα καφέ. Ε, βέβαια. Και αυτοί τέτοιο θράσος ήρθαν να ανοίξουν Κώστα καφέ σε μια χώρα με τόσους κόστιδες. Είχε και ελάκι ψες, είπε διάφορα αστεία και εισαγωγικά, ειδικά σε ένα τοίχο που είδε, άναψε καλοριφέ, είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Σας περιμένω. Ναι, Λάκη, ο τοίχος που είδες, αυτός ήταν του Twitter. Απλώς ενημερώνω. Πάντως, ο Λαζόπουλος είναι ο μόνος τόσο πλούσιος που ασχολείται τόσο με τα προβλήματα των φτωχών. Βέβαια, έτσι βγάζει και άλλα λεφτά. Έκανε και ένα στο Νίκο του Χατζηνικολάου, το είπε, κάνει την καλύτερη τηλεόραση, ναι, στο ίντερνετ. Που μη πήγε ένας, μα είναι web TV, άρα εσύ έκανες φάουλ. Εγώ πάω στη γειτονιά, θα πω στην κυραλένη σε όλους εκεί πέρα. Παιδιά, είμαι στην τηλεόραση στο Comedy Lab και θα καταλάβουν το web TV. Τηλεόραση, ίντερνετ, έτσι τα ξεχωρίζω. Τέλος πάντων, τους ευχαρίστησε όλους γιατί κουράζεται, δεν μπορεί, κάθε 15 θα κάνει, λογικό, το καταλαβαίνω. Τα ευχαρίστησε όλους, το Twitter δεν το ευχαρίστησε. Η φωτό της ημέρας. Περιφρούρηση των σκουπιδιών του Απιθύτα από γενναίους και ηρωικούς φοιτητές. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη!